Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να χαραμίζει τα νιάτα του στις φυλακές, εκτός εάν υπάρχει λόγος. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βλέπει το παιδί του πίσω από κάγκελα ή μέσα στο χώμα, εκτός εάν υπάρχει λόγος. Κανένα παιδί δεν πρέπει να βλέπει το γονιό του μέσα στα γκρίζα σίδερα, εκτός αν υπάρχει λόγος. Κανένας, ωστόσο, που θέλει να λέγεται άνθρωπος, δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλός απέναντι στην εγκληματική βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Αυτός ο λόγος αρκεί για να υπομένει κανείς όλα τα δεινά του κόσμου. Και όσα χρόνια και αν περνούν, ετούτη η περηφάνεια δεν ανταλλάσσεται με καμιά προσφορά, όσο δελεαστική κι αν είναι. Γιατί οι έντιμοι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν ούτε μία στιγμή ελεύθεροι σαν ντροπιασμένοι. Ξεκινήσαμε με λόγια από την πρόσφατη επιστολή του Κώστα Γουρνά ως απάντηση στις δηλώσεις μετάνοιας που απαιτεί το καθεστώς από τους πολιτικούς κρατούμενους για να τους χορηγήσει τις άδειες που δικαιούνται. Το παράδοξο είναι ότι το κράτος αρνείται να παραδεχτεί ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και την ίδια στιγμή ζητά από εκείνους που αρνείται ότι υπάρχουν να αποκηρύξουν την ιδεολογία τους, να συνθηκολογήσουν, να δηλώσουν μεταμέλεια, να απαρνηθούν την αξιοπρέπειά τους και με σκυμμένο το κεφάλι να συρθούν στα πόδια των εξουσιαστών. Στην περίπτωση του Δημήτρη Κουφοντίνα, μετά από πάρα πολλές αιτήσεις, για πρώτη φορά η ψηφοφορία των μελών του Συμβουλίου της Φυλακής υπήρξε θετική για την άδειά του, με ψήφους 2-1. Όμως, ως συνήθως, η εισαγγελία άσκησε βέτο. Και τώρα θα αποφανθούν τα δικαστήρια για τα περαιτέρω. Θα ήταν τόσο απλό θέμα για κάποια άλλη οποιαδήποτε προοδευτική κυβέρνηση να άλλαζε με μια τροπολογία σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο τη φασιστική νομολογία που επιτρέπει μονίμως τον εκάστοτε εισαγγελέα να κρίνει αυθαίρετα και κατά το δοκούν τις άδειες των κρατουμένων, αλλά για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα τέτοιο αίτημα αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ του απαγόρευσαν να μιλήσει σε εκδήλωση που είχε διοργανωθεί στη νομική. Θα του δώσουν την άδεια που δικαιούται? Για τις άδειες και εν γέννη τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων διοργανώθηκε και πορεία πριν 2 μέρες στο κέντρο της Αθήνας από τη Φωνή Λευτεριάς στα πλαίσια πανελλαδικών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα σε πολλές πόλεις. Δυστυχώς, παρά τα πολλά καλέσματα, ο κόσμος που συμμετείχε δεν ξεπέρασε τα 400 με 500 άτομα. Έχουμε ξαναπεί ότι το κίνημα βρίσκεται σε καθίζηση και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Παρά αυτά, η αρχή έγινε και αυτό είναι από μόνο του θετικό. Το ζήτημα των αδειών στους πολιτικούς κρατούμενους θα το σηκώσουν όσοι αρνούνται να ξεχάσουν τους φυλακισμένους συντρόφους. Όποιος ξεχνά τους αγωνιστές στα χέρια του κράτους, ξεχνά την ίδια την Επανάσταση. Το Δημήτρη Κουφοντίνα, τον Κώστα Γουρνά και όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμενους θα τους διεκδικήσει πίσω μόνο το κίνημα αλληλεγγύης και κανένας άλλος. Διαφορετικού ύφους εκπομπή ετοιμάζαμε σήμερα, οι εξελίξεις όμως άλλαξαν τα σχέδιά μας. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, Μαρία, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα παράπονο, έτσι. Προκύπτουν ζητήματα στη στιγμή. Το έδαφος είχε προλιανθεί από τις συνεχόμενες δηλώσεις του Κούλη του εξολοθρευτή, από τα εξώφυλλα και άρθρα δεξιών κυρίως εφημερίδων, από δελτία ειδήσεων, από την τηλεπολίτρια κομμουνισμού Κανέλη και τώρα η κυβέρνηση αποφασίζει να ικανοποιήσει τα συντηρητικά ένστικτα των αστών ψηφοφόρων της εξαπολύοντας επίθεση στις καταλήψεις. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, ως γνωστόν οι μπάτσεις έβαλαν στην κατάληψη της Βίλας Ζωγράφου, στη στεγαστική κατάληψη προσφύγων σχολείο, στην Οδό Αλκιβιάδου, αλλά και σε ένα αυτοργανωμένο στέκι στο Αργρίνιο, από το οποίο μάλιστα έκλεψαν και χρηματικό ποσό, αφού πρώτα κατέστρεψαν τον ηλεκτρονικό και ηχητικό εξοπλισμό. Τι λες ρε παιδί μου, κάνει τέτοια πράγματα η ελληνική αστυνομία? Έλαντε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Το περίεργο θα ήταν αν έβρισκαν τα χρήματα να τα άφηναν ανέγκυχτα. Πώς το έλεγε παλαιότερα ο Λένιν, δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Κοιτάξτε λοιπόν ποιοι έσπευσαν να συγχαρούν την κυβέρνηση για την επιλογή της να επιτεθεί σε κοινωνικούς ελεύθερους χώρους. Πρώτος από όλους, ο Άδωνης. Παρεπτόντως δεν μπορούσαν οι πυρήνες να διαλέξουν καλύτερο όνομα αποστολέα για το πακέτο στο Σόιμπλε. Θα το φέρει βαρέως, δεν μπορεί να συνέλθει ο Μπουμπούκος. Εννοείται. Μετά τον Άδωνη ακολούθησε ο Θεοδωράκης, ο αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, δίχως βουλευτές και ψηφοφόρους. Σαν το τζίμερο ένα πράγμα. Ο συγκεκριμένος μάλιστα συμβούλεψε τους ΣΥΡΙΖΕΟΥς ότι αν αντιμετωπίσουν κάποιο είδους εσωτερική κριτική, να υποστηρίξουν ότι δεν πρόκειται για επίθεση σε καταλήψεις, αλλά για επαναπροώθηση καταληψιών.
Το λες και χιούμορ αυτό. Πιο κρύο και από το σακίδιο που σέρνει μαζί του ο άθλιος αυτός αχυράνθρωπος. Μετακολούθησαν κι άλλοι. Ο μεγαλοαστός Μητιάρχης Χατζηνικολάου, ο οποίος προσαρμόζεται σαν πιστό σκυλί σε κάθε κυβέρνηση. Και μετά φτάσαμε στον ίδιο τον Τόσκα που χαρακτήρισε καθόλου ανώμιμες τις επιθέσεις. Πώς το είχε πει παλαιότερα ο Βουλγαράκης, ότι είναι ηθικό είναι και νόμιμο? Βέβαια, είναι πάρα πολύ ηθικό να βγάζεις από το καταφύγιο τους πρόσφυγες που βρήκαν μια στέγη μετά από όλες τις ταλαιπωρίες και την εξαθλίωση που έχουν υποστεί και να τους πετάς στο δρόμο. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ηθικό να παρεμβαίνεις στις ζωές ανθρώπων που προσπαθούν να ξανασηκωθούν στα πόδια τους. Θαυμάστε τους αριστερούς, τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τους κινηματικούς Σιριζέους που πριν έρθουν στην εξουσία μιλούσαν ακόμα και για ανοιχτά σύνορα. Εμείς εδώ δεν έχουμε αυταπάτες. Η επίθεση σε ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, σε χώρους που χτίζεται μια διαφορετική κοινωνία, είναι επιβεβλημένη από το κράτος. Είτε διοικείται από δεξιούς, είτε από αριστερούς υπηρέτες του συστήματος. Τρέμουν στην ιδέα ότι οι ντόπιοι και μετανάστες, οι πρόσφυγες, θέτουν τις βάσεις για κοινό αγώνα. Ότι ζουν μαζί και παλεύουν μαζί. Επικαλούνται ότι σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν οι συνθήκες για να γεννηθούν καινούργιοι τρομοκράτες, γιατί τους βολεύει την αντίσταση να τη χαρακτηρίζουν τρομοκρατία. Ενοχλείται το κράτος από τις κοινωνικές δομές των από τα κάτω. Δεν θέλει να βλέπει κοινωνικά ιατρία, καταλήψεις, συνελεύσεις, κοινωνικά συσίτια και παντοπολία, στέγες φιλοξενίας και στέκια πολιτών. Επιθυμεί να διαχειριστεί εκείνο τη φτώχεια όπως γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν. Με τις ΜΚΟ και την αστυνομία, με στρατόπεδα, φυλακίσεις και απελάσεις. Καλά κάνει και φοβάται, μόνο που οφείλει να γνωρίζει ότι κάθε κατάληψη δεν είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις που το ίδιο καταπατά. Δεν είναι η τύχη ούτε τα ντουβάρια που προσπαθεί να ρίξει. Είναι οι ιδέες που γεννιούνται μέσα σε αυτούς τους χώρους. Είναι ο άνεμος ελευθερίας που δεν καταστέλλεται. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η αλληλεγγύη που δεν χωρά σε χειροπέδες. Οφείλει να γνωρίζει το κράτος ότι κάθε κατάληψη που κλείνει θα είναι η μήτρα για τις επόμενες και αν δεν το γνωρίζει θα το συνειδητοποιήσει σύντομα. Νομίζω, Ανδρέα, ότι η συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή είναι μία απέλπιδα προσπάθεια να ανεβάσει τα ποσοστά της που εμφανίζονται όλο και πιο χαμηλά. Να σου πω, άβυσσος στο μυαλό ενός Σιριζέου. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια στο θέμα των καταλήψεων. Κατά τα λοιπά, πώς κυλάει η ζωή? Μια χαρά. Τα εργατικά ατυχήματα που για εμάς είναι ξεκάθαρες εργατικές δολοφονίες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Ένας ακόμη εργάτης των ΠΟΕΟΤΑ, ο 22ος στο μακάβριο κατάλογο, σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας. Ο 57χρονος εργαζόταν ως συνοδός στην αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο Κοινουρίας. Σε μια άλλη μακάβρια λίστα, εκείνη των Courier και Deliveradon, προστέθηκε ένας ακόμα νεκρός, 22χρονος αυτή τη φορά, εργαζόμενος στα καταστήματα Μικέλ. Στο συγκεκριμένο κλάδο, μόλις πριν λίγες εβδομάδες, υπήρξε ένας ακόμα νεκρός εργαζόμενος της εταιρείας Speedex. Παρακολουθήσαμε και τον υπεύθυνο προσωπικού της Speedex στο βίντεο που ανήρτησε ο Ρουβίκονας να αιτιολογείται ότι εκείνος παρέχει όλα τα απαραίτητα στους υπαλλήλους της εταιρείας. Ξέχασε βέβαια να μας πει για τα κακοσυντηρημένα μηχανάκια, ξέχασε να μας πει για τις στολές ή τα κράνη που δεν τους παρέχει. Επίσης, ξέχασε το κυριότερο, το οποίο επιβεβαίωσαν εργαζόμενοι της Speedex. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεώνει τους courier να παραδίδουν 12 δέματα την ώρα. Κάντε μόνοι σας τη διαίρεση και βρέστε το χρόνο που τους δίνει ουσιαστικά για να βρουν την κάθε διεύθυνση, να κατέβουν από το μηχανάκι, να χτυπήσουν το κουδούνι και να κάνουν την παράδοση. Τώρα κάντε τον πολλαπλασιασμό επί 8, γιατί τόσες είναι οι ώρες που τρέχουν στους δρόμους και μετά μην αναρωτηθεί κανένας γιατί συμβαίνουν συνεχώς θανατηφόρα ατυχήματα στα courier. Η συγκεκριμένη εταιρεία μάλιστα έχει βάλει ειδικά GPS στα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχει στίγμα ότι το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. Παραπλήσιες συνθήκες με αυτές τις Speedex επικρατούν σε όλες τις εταιρείες και στα ταχυφαγεία, στα οποία μάλιστα όσοι κάνουν delivery εργάζονται και σε 2-3 ακόμα πόστα. Όσο αυξάνεται η ανεργία, τόσο μεγαλώνει και η ασυδοσία των αφεντικών και αντιστοίχως τόσο θα χειροτερεύουν οι συνθήκες εργασίας. Όλα βέβαια γίνονται για το κέρδος. Οι εργαζόμενοι είναι η αναλώσιμη πρώτη ύλη που θα φέρει το κέρδος. Για τους θανάτους και τους ακροτηριασμούς εργατών αρκεί μία επίκληση στην κακιά στιγμή. Αφού λοιπόν δεν μπαίνουν στον κόπο να περιορίσουν λίγο τα κέρδη τους και να επενδύσουν στην ασφάλεια των συνθήκων εργασίας, ας φροντίσουν εις το εξής να τα ξοδεύουν στις ανακαινήσεις που θα πρέπει να κάνουν στα γραφεία τους, όπως καλή ώρα τα Μικέλ μετά την επίσκεψη του Ρουβίκονα.
Αυτά να μου πεις είναι μικροέξοδα και δεν ιδρώνει το αυτί τους. Αντιθέτως, η οργάνωση των εργαζομένων σε σωματεία οριζόντιων δομών και οι συνεχείς διεκδικήσεις θα τους προβλημάτιζε σίγουρα. Έως ότου όμως να εκλείψει η μισθοδουλεία, ας κάνουμε τη ζωή των αφεντικών πιο δύσκολη. Θέλεις να πούμε τίποτα για την αξιολόγηση? Μπα, ποσός μας ενδιαφέρει, δεν πάει να μην κλείσει ποτέ και να κλείσει το τέταρτο μνημόνιο θα έχει, οπότε μια χαρά είμαστε με το τρίτο. Είχαμε και αποστολή πακέτων αυτή την εβδομάδα. Ναι, είχαμε. Δουλειές με φούντιση αστυνομία. Μετά τους σταθμούς του μετρό θα τοποθετήσουν και ένα αστυνομικό μόνιμο σε κάθε θηρίδα παραλαβής ταχυδρομικών δεμάτων. Πρέπει να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στην Βίκη Χατζηβασιλείου και την εκπομπή της Πάμε Πακέτο που πλήττεται από τους πυρήνες φωτιάς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις δεν θα ανοίγει κανένας πακέτο. Αυτός που σίγουρα δεν θα ξανανοίξει πακέτο είναι ο Τσίπρας. Για να σοβαρευτούμε, μην περιμένετε από εμάς να κατακρίνουμε τους πυρήνες. Έχουμε ξαναπεί ότι ναι μεν δεν πιστεύουμε ότι με ανάλογες ενέργειες από ομάδες μειοψηφικής βίας θα επέλθει αλλαγή στο κοινωνικό σύστημα. Δεν θα πούμε ποτέ όμως ότι δεν ανήκουν στη δική μας πλευρά. Έχουμε μία ερώτηση απευθυνόμενη σε όσους τους χαρακτηρίζουν τρομοκράτες. Αν ονομάζονται τρομοκράτες εκείνοι που στέλνουν ένα εκρηκτικό δέμα στις κεφαλές μιας εγκληματικής οργάνωσης όπως το ΔΝΤ, τότε πώς πρέπει να ονομάσουμε εκείνους που στέλνουν σε θάνατο το λαό μιας ολόκληρης χώρας? Τέτοια λέμε και θα αρχίσουν να έρχονται μηνύματα από ακροατές ότι υποστηρίζουμε την τρομοκρατία όπως την άλλη φορά. Εμείς, παιδιά, υποστηρίζουμε τη λαϊκή αντιβία. Ο καθένας ας τη χαρακτηρίσει όπως θέλει. Ας υπάρχει εν τέλει και μία εκπομπή στο ραδιόφωνο που έχει διαφορετική άποψη. Να πούμε και μια καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα» που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή από τις 11 έως τις 12 μέσα από την ελεύθερη συχνότητα της ΕΡΤ Open στους 106,7 στα FM για την Αττική και στο ertopen.com για το διαδίκτυο. Στα μικρόφωνα βρίσκονται ο Ανδρέας Στασινόπουλος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Τον ήχο σήμερα αντιμετωπίζει ο Μανώλης Σάλλας. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον γνώριμο τρόπο, ένα επικεφαλαίο κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό αποστολή στο 54045. Κάθε μήνυμα κοστίζει 25 λεπτά του ευρώ και προορίζεται για τα λειτουργικά έξοδα του σταθμού και τα οποία έσοδα είναι το μέσο μηνύματος είναι η μοναδική πηγή εσόδων της ΕΡΤ Open. Νομίζω ότι πλατιάσαμε πολύ. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Ξεκινήσαμε στην εισαγωγή με τους Me and That Man και το τραγούδι Cross My Heart and Hope to Die, το οποίο έχει λιώσει ο Ανδρέας. Είναι το καινούριο εγχείρημα του Νεργκάλ από τους Behemoth και ομολογώ ότι δεν το περίμενα τόσο καλό. Εντελώς διαφορετικό από το άλλο του συγκρότημα. Να βλέπεις τέτοια τραγούδια για να μην λες ότι δεν βγαίνει πια καλή μουσική. Έτσι, Μαρία. Εμένα ξέρεις την άποψή μου, έτσι. Η καλή μουσική τελείωσε το 82, άντε βία 85. Μετά το ροκ και το metal ποζεροποιήθηκαν. Διαφωνώ πλήρως. Η καλή μουσική θα υπάρχει και θα γεννιέται πάντα. Αρκεί να την ψάχνουμε. Γερνάς μου φαίνεται και παραξενεύεις. Περνάμε στους The Dead South. In hell I'll be in good company. Stuffed shirt like me on a tree.
After I count down three rounds, in hell I'll be in good company. Είναι η εκπομπή με χωρίς πατρίδα μέσα από την αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα της ΕΡΤ Open που σε πείσμα των καιρών στέκει ακόμα όρθια. Μιλήσαμε στην εισαγωγή για την κρατική επίθεση που δέχτηκαν ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι. Ήρθε η ώρα να αναφερθούμε και στο παρακράτος που έχει βάλει στο μάτι έναν άλλο κοινωνικό χώρο που βρίσκεται στην Νέα Φιλαδέλφεια. Φυσικά αναφερόμαστε στη Στρούγκα που τις τελευταίες εβδομάδες βιώνει μια παρακρατική χουλιγκάνικη επίθεση. Στα σχεδόν δύο χρόνια που κάνουμε την εκπομπή δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ σε οτιδήποτε οπαδικό, σε οτιδήποτε αφορά ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και όσους συσπηρώνονται γύρω από διάφορους προέδρους. Και αυτό διότι προσωπικά δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα το κοινό που μπορεί να έχουν οι φίλαθλοι μιας ομάδας με την εκάστοτε διοίκηση και τον πρόεδρό της. Συνήθως όμως ο κάθε πρόεδρος μιας μεγάλης ΠΑΕ φροντίζει να φτιάξει ένα οπαδικό στρατό. Ένα στρατό που θα χρησιμοποιήσει ως ασπίδα όταν θίγονται τα προσωπικά του συμφέροντα. Ο κάθε πρόεδρος εκμεταλλεύεται την συχνά ανιδιοτελή αγάπη των φιλάθλων για την ομάδα και προσπαθεί να τους πείσει ότι κάθε επίθεση εναντίον του είναι και επίθεση εναντίον της ομάδας. Το ίδιο έκανε ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, το ίδιο κάνει ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ, το ίδιο θα πράξουν αύριο ο Αλαφούζος, ο Σαβίδης και κάθε άλλος μεγαλοκαπιταλιστής που θα εμπλακεί με το ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν εκφράζει το σύνολο των οπαδών της ΑΕΚ, μιας ομάδας οι φίλαθλοι της οποίας ως πρότινος είχαν συστάξεις τους έντονο το αντιφασιστικό ή το ελευθεριακό στοιχείο. Επίσης, δεν αφορά μόνο τη Στρούγκα, αλλά κάθε πολίτη της Νέας Φιλαδέλφειας και όχι μόνο, ο οποίος νοιάζεται για την ελευθερία λόγου και έκφρασης, κάθε πολίτη που δεν συντάσσεται με την τρομοκρατία που προσπαθεί να επιβάλλει μια μειοψηφία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανδρέα, ένα μέλος από τη Στρούγκα, για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας πάνω στο τι ακριβώς γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις, όμως επειδή δεν πρέπει να θεωρούμε ως δεδομένο ότι όλοι οι ακροατές γνωρίζουν τι συμβαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Τι είναι η Στρούγκα, πότε δημιουργήθηκε, ποιοι την αποτελούν και ποιες δομές υπερασπίζεται. Ωραία. Επειδή έχει σημασία να τα πούμε τώρα αυτή την περίοδο και όλα αυτά, γιατί βλέπουμε ότι σε διάφορα μέσα, ακόμα και κινηματικά πολλές φορές, ακούγονται διάφορα τα οποία κάνουν μια κριτική στο τι είναι η Στρούγκα. Είναι κατάληψη, δεν είναι, είναι αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, είναι κάποιοι από πίσω με συμφέροντα. Οπότε
Είναι επίκαιρο και αυτό, να πούμε τα αυτονόητα. Αν και είμαστε ήδη από το 9, είμαστε 8 χρόνια στην κατάληψη, πρέπει να τα πούμε μάλλον άλλη μια φορά για να κλείσουμε κάποια στόματα. Λοιπόν, η Στρούγκα είναι ένα πολιτικό παιδί της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 8. Το Δεκέμβρη του 8, ένας κόσμος στη Νέα Φιλαδέλφια, άλλοι πολιτικοποιημένοι, άλλοι πιο πολύ, άλλοι πιο λίγο, κάναμε κατάληψη στο πνευματικό κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το κάναμε ένα κέντρο αγώνα τότε, για να ενισχύσουμε την πολιτική κατάσταση που υπήρχε και που εξελισσόταν εκείνη την περίοδο. Η κατάληψη αυτή έκλεισε στις 31 Δεκέμβρη του 2008, αλλά συνεχίστηκε με συνελεύσεις μέσα στο πνευματικό κέντρο για τους επόμενους 3 μήνες. Τότε πήραμε την απόφαση ότι, επειδή η πολιτική μας δράση είχε φτάσει σε ένα επίπεδο αρκετά καλό πλέον, χρειαζόμασταν έναν χώρο που θα στέγαζε τις επιθυμίες μας και θα μας βοηθούσε να βγάλουμε το λόγο μας μπροστά έξω πιο αποτελεσματικά. Αλλά και εμείς οι ίδιοι να καταφέρουμε, και κυρίως ο κόσμος της Νέας Φιλαδέλφειας, να έχουμε μια δημιουργικότητα, να μπορούμε να παράξουμε τέχνη, πολιτισμό, πολιτική, κάτι που έλειπε μέχρι τότε στην περιοχή μας. Οπότε προχωρήσαμε στην κατάληψη του δημοτικού τότε χώρου της Στρούγκας, που ήταν μια ταβέρνα παλιά με το όνομα Στρούγκα. Αυτό βέβαια μας έβαζε μπροστά σε ένα πραγματικά σε ένα μεγάλο βουνό, βουνό εργασιών. Γιατί μπήκαμε μέσα σε ένα χώρο ο οποίος ήταν παρατημένος χρόνια, στην υγρασία, στα πολλά παρατημένα σκουπίδια των ΕΛΤΑ και πολλά άλλα. Οπότε μέσα εκεί μπορώ να πω ότι τον πρώτο χρόνο κάναμε καθαρά οικοδομικές εργασίες, αν και αυτές ήταν πολιτικές. Γιατί καταφέραμε και φτιάξαμε ένα διαμάντι, κατά τη γνώμη μου, μέσα στο κέντρο της Φιλαδέλφειας. Γιατί έχει σημασία να πούμε ότι η Στρούγκα είναι στο κέντρο της Φιλαδέλφειας. Είναι ένα τετράγωνο από την κεντρική πλατεία, είναι απέναντι από το Δημαρχείο. Πολλοί τότε δεν πίστευαν ότι ήταν τέτοια η κατάσταση που και οι μηχανικοί που το βλέπαν δεν πίστευαν ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το φτιάξουμε, να το κάνουμε βιώσιμο. Και καταφέραμε και το φτιάξαμε. Και ήταν ένα πρώτο μεγάλο πολιτικό στοίχημα που κερδίσαμε. Από εκεί και πέρα αναπτύξαμε πλούσια δράση σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Δηλαδή, η αντιφασιστική δράση που είχαμε σε συνεννόηση με δομές των γύρω περιοχών. Η συμμετοχή μας στο ένα καράβι για τη Γάζα και μάλιστα με ένα άτομο από την κατάληψή μας το οποίο συμμετείχε στην αποστολή. Εγώ ήμουν συγκεκριμένα. Στον αγώνα μας για την αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατούμενους και στα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων. Στην υπεράσπιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων. Είναι και πολύ σημαντικό να πούμε και για το Χαμπέρι, μια εφημερίδα που έβγαινε πραγματικά από τη συνέλευση αυτού του χώρου. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στη Στρούγκα δεν συμμετείχαμε αυστηρά πολιτικοποιημένοι άνθρωποι, αλλά ήταν ένας χώρος όπου αγκάλιασε πραγματικά την τοπική κοινωνία και κατάφερε και αγκαλιάστηκε κόσμο πάρα πολύ από τις γύρω περιοχές και από τη Φιλαδέλφεια. Και αγκαλιάστηκε κιόλας από την τοπική κοινωνία. Αγκαλιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει πολιτική σημασία, αλλά για να δείτε ότι τι δύναμη κάποια στιγμή απέκτησε από τον κόσμο που μας υπερασπιζόταν, όπου σε περιόδους ρήξεων με τις κατουκράτες, με τις καταλήψεις, ένα δημοτικό συμβούλιο, πραγματικά πολιτικά εχθρικό απέναντι σε εμάς, έβγαλε παμψηφή ανακοίνωση που έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε με τίποτα να κατασταλεί η κατάληψη Στρούγκα. Μιλάμε για κομμάτια της δεξιάς και μέσα εκεί υπάρχουν και κομμάτια της άκρας δεξιάς. Αλλά ήταν η κατάσταση, η κοινωνική γύρω τους που είχε διαμορφωθεί, που δεν τους άφηνε να κάνουν κάτι άλλο, δεν το κάνουν την καρδιά. Έτσι, όταν η Στρούγκα κινδυνεύει, πέρα από την κινηματική δράση που έχουμε, έχουμε και έναν κόσμο ο οποίος παίρνει τα τηλέφωνα ή πάει και τους βρίσκει τους διάφορους πολιτικούς, δημοτικούς, τοπικούς παράγοντες και τους βρίσκει στα σπίτια τους. Και τους βάζει το μαχαίρι στο λαιμό πολλές φορές. Δεν είναι κυριολεκτικό, αλλά είναι μεταφορικό που δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Οπότε, είχαμε αυτή τη δράση. Και σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο βέβαια, γιατί η καιρή είναι χαλεπή και οι πολιτικές διαδικασίες δυστυχώς σήμερα πολλοί κόσμοι τον κρατάνε μακριά, αλλά και σε ένα κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο έχουμε παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. Και έχει και αυτό μια σημασία, γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με μέσα όπως η τηλεόραση ή διάφορα άλλα μέσα, τα οποία πασάρουν σκουπίδια στο λαό, στην εργατική τάξη, με αποτέλεσμα να τους κρατάνε σε ένα χαμηλό πολιτικό επίπεδο, εμείς μέσα εκεί, μέσα από θεατρικές παραστάσεις ποιότητας, μέσα από προβολές ταινιών,
από μαθήματα αυτοάμυνα, από συλλογικέ κουζίνε που βάζανε όλη τη γειτονιά να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να τρώμε, να πίνουμε και να τα λέμε. Αλλά και κυρίως για το τελευταίο μας καμάρι, το οποίο και σε αυτό δώσαμε πολύ κόπο, το αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό στούντιο που φτιάξαμε, το οποίο προσκαλεί κυρίως την νεολαία το να έρθει μέσα εκεί για να φτιάξει τη δική της μπάντα, να παίξει μουσική, να παράγει τέχνη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μια συνεχή δράση στο τοπικό επίπεδο αυτό. Ωραία. Μας έδωσε το στίγμα που ζητήσαμε. Γνωρίζουμε ότι η αντιπαράθεση με μερίδα οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, δηλαδή ουσιαστικά με το Μελισσανίδη, ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, το 2014. Θα ήθελα να παραθέσεις την αλληλουχία γεγονότων που μεσολάβησαν για να φτάσουμε στο σήμερα, που ουσιαστικά ο χώρος της Τρούγκας δεν είναι προσεγγίσιμος. Λοιπόν, να συνεχίσει αυτό το κομμάτι ο σύντροφος ο Χρήστος που είναι εδώ μαζί μας και θα ξαναλέμε και εμείς αργότερα. Ωραία. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Χρήστο. Δεν ξέρω αν άκουσες την ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, όντως το ορόσημο της αντιπαράθεσης με την όψυνση που έχει παρουσιάσει από τότε είναι το 2014. Και είναι συγκεκριμένα 2 μέρες μετά τις εκλογές, τις δημοτικές που είχαμε εδώ, όπου εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο ο Δήμαρχος ο Άρης ο Βασιλόπουλος. Και άμα τη εκλογή του, δηλαδή τη Δευτέρα 26 Μάη, 25 Μάη έγιναν οι δημοτικές εκλογές του 2014, έδωσε μια συνέντευξη στο Σέντρα FM, όπου έλεγε ότι δεν πειράζει ρε παιδιά, εντάξει, μια παρεξήγηση έγινε και αν πρόκειται για κάποια στρέμματα του άλσους που πρέπει να δοθούν, να το συζητήσουμε να δούμε πόσα είναι. Τότε τα κινήματα της πόλης, οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι, στους οποίους ανήκουμε κι εμείς, καταλάβαμε ότι κάτι άσχημο συμβαίνει και πρόκειται να συμβεί στην πόλη μας. Σε συνδυασμό με το δημοσίευμα ενός περιοδικού που είχε βγει και έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκε με τον Μελισσανίδη, τον Φλαμπουράρη, τον Στρατούλη και τον Ανδριόπουλο, καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο της μαφίας, το οποίο έχει μια κυβερνητική έγκριση από τους Αμαροβενιζέλους, αλλά και από την επερχόμενη κυβέρνηση των εμπόρων της Ελπίδας, και αυτό που υπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο για τον ελληνικό λαό. Κινητοποιηθήκαμε λοιπόν μετά από 2 μέρες και διοργανώσαμε στο πραγματικό κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας μια ανοιχτή συζήτηση για να ενημερώσουμε τους πολίτες της πόλης για το επερχόμενο ρυθμιστικό σχέδιο που θα ψηφιζόταν στη Βουλή και το οποίο θα υπέγραφε η αξιωματική αντιπολίτευση τότε του ΣΥΡΙΖΑ εάν έκανε δεχτές η κυβέρνηση κάποιες δίθεν τροπολογίες που απάλυναν την εισβολή του μεγαλοπιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη στην πόλη μας. Τότε λοιπόν διοργανώσαμε την πρώτη συζήτηση για το ρυθμιστικό σχέδιο που θα ψηφιζόταν στη Βουλή και το οποίο είχε διακηρύξει ο ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από τη μυστική συμφωνία που έγινε με τους Φλαμπουράρη, Μελισσανίδη και Στρατούλη και ανθρώπους του Μελισσανίδη και τον ίδιο, ότι θα το ψήφιζε. Στις 29 Μαΐ του 2014 διοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση στο Δημοτικό Κέντρο όπου μας υποδέχτηκαν πριν καν έρθουν οι υπόλοιποι συμπολίτες μας 200 τραμπούκοι της μαφίας του Μελισσανίδη οι οποίοι μας διακήρυξαν σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι κάποιο χαντάκι θα μας περιμένει, κάποια σφαίρα θα μας βρει, με κάποιο τρόπο θα μας εξαφανίσουν από προσώπου γης αν συνεχίσουμε να έστω και να αμφισβητούμε, έστω και αν αλλάξει ένα και, όπως μας είπε ο αρχηγός των τραμπούκων εκείνη τη μέρα, ότι αν αλλάξει και ένα και από αυτό το νόμο που ετοιμάζεται να ψηφιστεί, θα πρέπει να κλεφτούμε σε τρύπες. Εμείς τους αγνοήσαμε όπως ταιριάζει σε κάθε αγωνιστή και σε κάθε κίνημα που θέλετε να αυτοπροσδιορίζεται ως αντικαπιταλιστικό και επαναστατικό και βγάλαμε καταγγελία και από εκεί και πέρα, για να μην σας τα πολυλογώ, με διεργασίες του κινήματος του λαϊκού μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, διοργανώσαμε τη συγκέντρωση στις 20 Ιούνιου του 2014. Όπου χτυπήθηκε από τους τραμπούκους του Μελισσανίδη με σπασμένα κεφάλια, ανοιγμένα κεφάλια, σπασμένα χέρια, εισβολή στην κατάληψη Στρούγκα που έπαιξε πρωτοστατικό ρόλο στην κινητοποίηση αυτή του συντονιστικού κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και γύρω περιοχών, με την συνεργασία των ΜΑΤ, οι οποίοι άνοιξαν τις γραμμές τους για να προχωρήσουν οι τραμπούκοι και να μας κάνουν την επίθεση. Δεχτήκαμε δεύτερη επίθεση μετά από αυτή την πρώτη επίθεση στη συγκέντρωση την ανοιχτή, όταν πήγαμε να περιφρουρήσουμε τη Στρούγκα, αφού πρώτα είχαν εισβάλει τραμπούκι και αποπειράθηκαν να την κάψουν.
Και μετά από ανοιχτές διεργασίες μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα διοργανώθηκε η πορεία της 3ης Ιούλου του 2014 με πάνω από 2.500 κόσμο, η πιο πολυπληθή συγκέντρωση που έχει γνωρίσει ποτέ η περιοχή μας, τολμώ να πω και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχαμε μέχρι και σήμερα το Φλεβάρι του 2017 μία σχετική ασφάλεια στο να κυκλοφορούμε ελεύθεροι στο δρόμο και να μην ανησυχούμε για το αν θα υλοποιηθούν κάποια στιγμή ανάλογα με τις ορέξεις του κυρίου Μελισανίδη οι απειλές που είχαμε δεχτεί στις 29 Μαΐου του 2014 και έπειτα με διάφορους άλλους υπόγειους τρόπους. Μήπως λοιπόν βρεθούμε σε κάποιο χαντάκι, μήπως μας βρει τίποτα αδέσποτο. Άρα τι ήταν αυτό που άλλαξε τις τελευταίες εβδομάδες το κλίμα που το όξινε τόσο πολύ και φτάσαμε στα τελευταία γεγονότα? Έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια. Το επενδυτικό σχέδιο της Δικέφαλος 1924ΑΕ καρκινοβατεί. Εδώ και 3 χρόνια, παρά την αρχική πίεση με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα και με την απειλητική έτσι, διάθεση που εμφάνισαν, το σχέδιο αυτό δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει γιατί η κοινωνία της Φιλαδέλφειας έχει δείξει με πάρα πολλούς τρόπους ότι δεν θέλει να απολέσει το άλσος, δεν θέλει να απολέσει την πόλη, δεν θέλει αφεντικό μία μαφία και τους τραμπούκους της, και θέλει να συνεχίσει να αντιστέκεται στις επιχειρηματικές διώξεις και στην επέλαση του κεφαλαίου, το οποίο βλέπουμε ότι δεν στοχεύει μόνο στη Φιλαδέλφεια, στοχεύει στο Ελληνικό, στοχεύει στις Χουριές, στοχεύει στη Βίλα Ζωγράφου, στοχεύει με διάφορους τρόπους στα Εξάρχεια, στον Πειραιά, στον Βόλο. Είναι ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο με αφορμή κάποιες ιδέες ή κάποιες αλυσμόνητες τέλος πάντων υποσχέσεις προσπαθούν να υλοποιηθούν και να γίνουν, να μας ποδηγετήσουν και να οδηγήσουν τις πόλεις μας σε μοντέρνες φυλακές και σε αυλές επιχειρηματικών συμφερόντων. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν ο Μελισανίδης, ο οποίος για διάφορους λόγους δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτή τη στιγμή το επενδυτικό του σχέδιο, προσπαθεί να φανερώσει τους ενόχους και αυτούς που εμποδίζουν την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Την ίδια στιγμή που ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί πρόκειται για ένα έγκλημα, για ένα έκτρωμα, όχι μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και στη γύρω περιοχή, όπως η Ριζούπολη και το Άλσος Προπονά, στο οποίο μέρος έχει αγοράσει εκτάσεις ο κύριος Μελισανίδης, με σκοπό τη μετατροπή αυτών των χώρων πρασίνου και ελεύθερου χώρου σε εμπορικό κέντρο και σε επέκταση των υπόλοιπων σχεδίων που έχει για την περιοχή. Χτες έγινε μία πρώτη πορεία αντίδραση στα γεγονότα που συμβαίνουν. Επειδή δεν ήμασταν παρόντες, θα θέλαμε να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, να σας πω εγώ, ο Ανδρέας είμαι πάλι, να σας πω δύο λόγια. Γενικά, στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει μία πρωτοτυπία στο θέμα. Αυτή είναι το ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλά με τις δυνάμεις καταστολής του κράτους και με το κράτος. Έχουμε να κάνουμε και με την χουλιγκάνικη μαφία μιας ομάδας. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά. Πάνω σε αυτό το κομμάτι οπότε και μέσα σε διεργασίες που κράτησαν 2 εβδομάδες, μέσα από μια ανοιχτή συνέλευση συλλογικοτήτων για την αλληλεγγύη στη Στρούγκα, καταλήξαμε στην χθεσινή πορεία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να βγάλουμε το λόγο μας στη Φιλαδέλφεια. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα από τα διακυβεύματα είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο ότι έχουν κάνει κατάληψη στον εξωτερικό χώρο της Στρούγκας και δεν μπορούμε να πάμε στον χώρο, αλλά είναι ότι έχουμε πρόβλημα και στο να απευθυνθούμε στην κοινωνία της Φιλαδέλφειας. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν Παλέρμο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε και εμείς βάλαμε χθες αυτή την πορεία με σκοπό να περάσουμε μέσα από τη Φιλαδέλφεια, να καταλήξουμε στη Στρούγκα, γιατί θεωρούμε δικαίωμά μας να καταλήξουμε στον δικό μας αυτοδιαχειριζόμενο χώρο, σε ένα χώρο που έχουμε ρίξει πολύ υδρότα για να φτιάξουμε, και μέσα από αυτή την πορεία να μπορέσουμε και να μοιράσουμε χαρτιά με το λόγο μας, να κολλήσουμε αφίσες που θα εξηγούν στον κόσμο τι συμβαίνει, να ακούσουν τα συνθήματά μας.
Ήταν δηλαδή μια πορεία με προπαγανδιστικό χαρακτήρα. Να πούμε τι λέμε, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Φιλαδέλφεια. Μην αφήσουμε. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό όμως, έτσι. Ορίστε. Κάτι τέτοιο λέω δεν κατέστη εφικτό. Βέβαια δεν κατέστη εφικτό, γιατί και εμείς να ξεκινάγαμε να σχεδιάζουμε την πορεία, λέγαμε ότι από τη στιγμή που έχουμε βάλει σαν σκοπό να καταλήξουμε στη Στρούγκα, αναγκάζουμε το κράτος να πάρει θέση. Αναγκάζουμε τον κύριο Τσίπρα να πάρει θέση. Δηλαδή, θα αποκλείσει, για παράδειγμα, τους αεξίδες στην άκρη της Φιλαδέλφειας και θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε την πορεία μέσα εκεί. Θα κρατήσει μια ουδέτερη στάση και θα πει, κύριοι, δεν προχωράτε ούτε η μεν ούτε η δε. Ή θα πει, αφήνουμε τους αεξίδες να αλωνίζουν σε όλη την Δεκελία και η πορεία η οποία θέλει να μιλήσει ενάντια στη πειρματικά συμφέροντα θα περπατήσει 300 μέτρα. Δεν καταφέραμε χθες να πούμε καν στη Χαλκιδόνα. Στον ενοποιημένο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνα. Ξεκινήσαμε από τα Άνω Πατήσια, κατεβήκαμε τη Χαλκίδος για όποιος γνωρίζει την περιοχή και στο Γεφυράκι που είναι η είσοδος της Νέας Φιλαδέλφειας και Χαλκιδόνα, μας σταμάτησαν εκεί. Μείναμε εκεί ένα τέταρτο 20 λεπτά. Κάποιοι απαιτήθηκαν τον επικεφαλή ότι τι γίνεται, οι άλλοι αλωνίζουν εντολές άνωθεν. Απάντησε ο επικεφαλής. Δεν μπορώ να σας αφήσω. Μάλιστα. Ακούσαμε στην εισαγωγή της συζήτησης για το ρόλο του παρακράτους. Η στάση του επίσημου κράτους απέναντι στα γεγονότα ποια είναι? Είναι αυτή που σας περιέγραψα νομίζω σε γενικές γραμμές, δηλαδή κομπρεμή μεταξύ ιδιωτών παραγόντων του Μελισανίδη με διάφορους καλοθελητές της κυβέρνησης. Βασικό ρόλο σε όλα αυτά έχει παίξει ο κύριος Λαμπουράρης. Τώρα τα κατηγραφικοί τύποι τύπου πάντζα που βγάζουν δηλώσεις για να μας δώσουν κανένα ψήφο δεν θα ασχοληθούμε καν. Και σε πρακτικό επίπεδο τους παίζουν μπάλα για να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρική ορολογία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι εμείς δεχόμαστε την καταστολή, εμείς δεχόμαστε τον αποκλεισμό όσον αφορά το κράτος και αφήνουν το στρατό, τις ορδές του Μελισανίδη να κάνουν τη δουλειά τους μέσα στη Φιλαδέλφεια. Η τοπική κοινωνία τι γνώμη εκφέρει για όλα όσα μας περιγράφεις? Κοιτάξτε να δείτε, είναι χαρακτηριστικό πάλι τι έγινε το 2014 όσον αφορά την τοπική κοινωνία. Από την εικόνα που μπορώ να έχω είναι ότι ναι, ένα μεγάλο μέρος της Φιλαδέλφειας είναι ΑΕΚ. Και εγώ ΑΕΚ είμαι. Στη Φιλαδέλφεια έχουμε μεγαλώσει, είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Και εγώ θέλω το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολλοί κόσμοι θέλουν το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα επιτρέψουμε την ιδιοκτησία, όχι την ιδιοκτησία, ένα χώρο που έχει παραχωρηθεί στην ερασιτεχνική για να τον διαχειρίζεται, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τα ερασιτεχνικά της σωματεία. Και οι πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας να αθλούνται, γιατί ως τέτοιο έχει παραχωρηθεί ο χώρος, δεν μιλάω για τα εξτρέματα τωρινά, μιλάω για τα 26 που έχουν παραχωρηθεί από το 30 κάτι. Ως τέτοιος έχει παραχωρηθεί στην ερασιτεχνική. Αντιδρούμε, αρνούμαστε να αποδεχτούμε, και είναι και παράνομο βεβαίως, πέρα από όλα τα άλλα, το σημαντικότερο είναι ότι είναι παράνομο, να παραχωρηθούν αυτά σε έναν ιδιώτη, ο οποίος θα μπορεί να χτίσει ένα γήπεδο δικής του ιδιοκτησίας, γιατί όταν μιλάμε για την δικέφαλος 1924, το ότι λέγεται δικέφαλος δεν πάει να πει ότι είναι κάποιο παρακλάδι της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Είναι μία ΑΕ, όπου είναι ιδιοκτησία του κυρίου Μελισανίδη. Και εδώ μιλάμε για ένα παραχωρητήριο παράνομο της ερασιτεχνικής, γιατί είναι δημόσια γη. Ένα παραχωρητήριο παράνομο, το οποίο αμφισβητείται και δικαστικά, είναι εν εξέλιξη δίκη, δεν μπορεί να παραχωρηθεί σε έναν ιδιώτη και εκεί να φτιάξει το γήπεδό του. Και ξαφνικά εκεί που η ΑΕΚ μπορεί και χειρίζεται έναν χώρο και διοικεί έναν χώρο, να βρεθεί να είναι φιλοξενούμενη σε αυτό το χώρο και να πληρώνει ενίκιο στον κύριο Μελισανίδη που θα έχει ιδιοκτησία του το γήπεδο. Δηλαδή, εγώ να σας το θέσω και λίγο αλλιώς, να σας πω και τον καημό μου, εγώ που είμαι ΑΕΚτζής, δεν θέλω την ΑΕΚ να βρεθεί στα άγια χώματά της, όπως λένε κάποιοι φίλαθλοι, να είναι φιλοξενούμενοι. Να βρεθούμε ξαφνικά σε έναν χώρο που μας έχει δοθεί σε εμάς από το κράτος, για να αθλούνται οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, να έχουμε βρεθεί εκεί και να πληρώνουμε ενίκιο στον κύριο Μελισανίδη, που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Δηλαδή, θα ξαναγίνουμε πρόσφυγες στο ίδιο μας το σπίτι, εν έτη 2017.
Δίχως να εστιάσουμε στο ζήτημα της δημιουργίας του γηπέδου της ΑΕΚ, γιατί στη συζήτησή μας σήμερα δεν είναι μόνο αυτό το επίδικο ή κυρίως αυτό, οφείλω να ρωτήσω ποια είναι η ξεκάθαρη θέση της Στρούγκας απέναντι στο γήπεδο. Μας είπες τη δική σου, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη θέση την ξεκάθαρη της συνέλευσης. Γενικά έχουν καταγραφεί απόψεις, όχι από τη συνέλευση, από ό,τι διαβάζουμε, διάφορες απόψεις ότι δεν πρέπει να γίνει καθόλου, είναι μια άποψη. Άλλες απόψεις που υποστηρίζουν να γίνει, αλλά στον παλαιό χώρο, δίχως να καταστραφεί μέρος του Άλσους. Άλλες που λένε να γίνει, αλλά να ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ και όχι στην εταιρεία του Μελισσανίδη, όπως μας είπες και εσείς και εσύ. Ως συνέλευση, πώς τοποθετήστε? Λοιπόν, ως συνέλευση, εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε σπιθαμή δημόσια γη και πόσο μάλλον δασικής έκτασης, να δοθεί σε κανέναν ιδιώτη. Θέλουμε να υπερασπιστούμε τους δημόσιους χώρους της Φιλαδέλφειας και δεν, και από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε να φτιάξει γήπεδο ή η ΑΕΚ ή όχι στο υπάρχον οικόπεδο. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει η ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αλλά, όσον αφορά το Άλσος, πάνω εκεί εκφέρουμε γνώμη, είμαστε ενάντια στο ρυθμιστικό σχέδιο. Είναι σημαντικό να πούμε και για την νίκη που πετύχαμε το 2014. Γιατί το 2014 το ρυθμιστικό, όπως ήταν η αρχική του μορφή, πέρα από τα 7 στρέμματα που θα δίνονταν στην ερασιτεχνική, δίνονταν και ένα 5% των 480 στρεμμάτων του Άλσους για να γίνουν διάφορες χρήσεις. Μαγαζιά, μπετά κλπ. Από εκεί και πέρα όμως, για να μπούμε και στο ζουμί, έχει μια σημασία και αυτοί που λένε για το πώς θα γίνει το γήπεδο. Να πούμε ότι ζητάνε και δημόσιο χρήμα εν καιρό μνημονίου από την περιφέρεια. Για το γήπεδο. Τα 20 εκατομμύρια είναι για να φτιαχτεί το γήπεδο. Δηλαδή να δοθούν λεφτά από την περιφέρεια σε έναν ιδιώτη για να φτιάξει το γήπεδο του. Και ζητάει, ή μάλλον απαιτεί, και άλλα 15 εκατομμύρια πάλι από την περιφέρεια για την υπογειοποίηση των δρόμων μπροστά, που στην τελική θα εξυπηρετούν το πώς θα δουλεύει το μαγαζάκι του Μελισσανίδη. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη Φιλαδέλφεια υπογειοποίηση δρόμων. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 35 εκατομμυρίων, που και δυστυχώς η περιφέρεια έχει κρατήσει θετική στάση απέναντι σε αυτό μέχρι τώρα. Κυρία Δούρου, δεν είναι τυχαίο που η ώρα για σπορ βγαίνει με δημοσιεύματα Αρένα Δούρου. Πολύ καλά τα λέει, πραγματικά. Αρένα Δούρου, άμα τους δώσει 35 εκατομμύρια δημοτικό χρήμα για να κάνουν το γήπεδό τους στο ιδιωτικό, ναι, Αρένα Δούρ θα το ονομάσουν, πια για σωτιά και ιστορία. Να προχωρήσω λίγο, έχουμε ακόμα 2-3 ερωτήσεις. Πώς σχολιάζεις την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα πριν 2 μέρες η Original? Θα ήθελα να σταθείς λίγο στις καταγγελίες, δεν θέλω να τις περάσουμε αυτές, ότι ως Στρούγκα δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση συμπαράσταση ενάντια στην καταγράφηση του κατάβου ενός άλλου. Το 2014, λίγες μέρες μετά τον βανδαλισμό του χώρου της Στρούγκας και την δολοφονική επίθεση των τραμπούκων της μαφίας με τα ανοιγμένα κεφάλια και τα σφασμένα χέρια, η Original 21 έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία παραδέχθηκε, ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης και την αιτιολόγησε με το εξής σκεπτικό: δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε τα νεύρα μας και κάναμε αυτό το λάθος. Σήμερα, όπως είπατε προχθές, έβγαλε μια ανακοίνωση. Εάν προσέξατε, το υστερόγραφο γράφει, το δεύτερο υστερόγραφο γράφει κάτω τα ξερά σας από τις καταλήψεις. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να ανάγουμε τις ανακοινώσεις αυτές στη σφαίρα της κλινικής ψυχοπαθολογίας, για την οποία μάλλον είναι πιο προσήκουσες αυτές οι ανακοινώσεις, θέλουμε όμως να μείνουμε στην ουσία του πράγματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία σφοδρή επίθεση της μαφίας στην περιοχή, η οποία επιχειρεί να αντικρούσει με τον πιο ομό και βάρβαρο τρόπο ακόμα και τα αστικοδημοκρατικά δικαιώματα του εκφράζεστε και του συνέρχεστε. Αυτή τη στιγμή η Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα πρέπει να λέγεται Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας. Θα πρέπει να λέγεται Δήμος Παλέρμο και να έχει τη σημαία που έχει ο Δήμος Παλέρμο, που αντιστοιχεί στο μαφιόζικο καθεστώς που επικρατεί στην περιοχή, όπως επικρατούσε και στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Χρήστο, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Κοιτώντας τις ανακοινώσεις σας, ναι, θεωρείς ότι κάπου υπήρξατε υπερβολικοί και εσείς, όταν ας πούμε παραλληλίζατε την ΑΕΚ, το δικέφαλο, δεν ξέρω τι ακριβώς είχατε γράψει, με κεμπάπ? Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται πάλι στην Original.
κάποια ομάδα που υπάρχει στη Στρούγκα, κάποιος θα το έχει γράψει αυτό. Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή, όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Γιατί η επίθεση το 2014 έγινε γιατί θέλαμε να διεκδικήσουμε το αστικοδημοκρατικό δικαίωμα, επαναλαμβάνω, παρότι θεωρούμε τους εαυτούς μας επαναστάτες και αντικαπιταλιστές. Δεν προχωρήσαμε σε κάποια επαναστατική ενέργεια. Προχωρήσαμε στο δικαίωμα του να συζητάμε ελεύθερα για αυτό το ρυθμιστικό σχέδιο που ετοιμαζόταν να επιβληθεί στις ζωές μας με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Τότε λοιπόν μας επιτέθηκαν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν αναφέραμε εμείς τίποτα ούτε για ΑΕΚ, ούτε για τίποτα, ούτε και το θέμα μας είναι η ΑΕΚ. Όπως πολύ καλά σας είπε πριν ο σύντροφος Ανδρέας, που σας εξήγησε πάρα πολύ καλά τους λόγους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς ως επισήμανση από τη δική μας εμπειρία, την οποία τη βιώνουμε στο πετσί μας εδώ και 3 χρόνια, είναι ότι δεν θα πρέπει να τσιμπάμε ως ανταγωνιστικό κίνημα στους διάφορους μανδύες του κεφαλαίου, είτε αυτοί λέγονται ιδιωτικοί στρατοί μέσω μιας ιδέας, είτε λέγονται σωματεία εργαζομένων εργοδοτικών, είτε λέγονται σωματεία εργαζομένων στις κουριές που επιδράμουν εναντίον κατοίκων που θέλουν να ζήσουν σε περιοχές με οξυγόνο και αέρα. Και δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε λοιπόν την επέλαση του κεφαλαίου και την προσπάθεια προσανατολισμού απέναντι στους αγώνες που δίνουν οι κάτοικοι απέναντι όχι μόνο στη μαφία, στους τοπικούς κονδυλοφόρους εδώ πέρα των ΜΜΕ στη Νέα Φιλαδέλφια, στο αστυνομικό τμήμα, στους μαγαζάτορες. Δηλαδή χρειάζεται να έχετε και μια εικόνα για την περιοχή. Γιατί η περιοχή, ακόμα και χωρίς τον αγώνα αυτό που διεξάγεται το μεγάλο, για να μην ισοπεδωθεί εντελώς, η περιοχή είναι ήδη επιβαρημένη. Κάθε τρεις και λίγο ξεβιτρώνει ένα νέο μαγαζί. Κάθε τρεις και λίγο ένας δημόσιος ελεύθερος χώρος παραδίδεται στις ωρέξεις του κεφαλαίου. Η Στρούγκα είναι, είναι πραγματικά μια μύγα μέσα στο γάλα. Είναι μέσα στο κεντρικό σημείο, στο πιο κεντρικό σημείο της περιοχής, απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο. Τριγύρω της υπάρχουν μαγαζιά που την περικλείουν και χωρίς την υπόθεση αυτή, οι μαγαζάτορες θέλουν να μας φάνε και να μας εξαφανίσουν. Εμείς αντιστεκόμαστε με όλους τους τρόπους που μπορούμε και με αυτούς ακόμα που νομίζουν αυτοί ότι δεν μπορούμε, γιατί να καταλάβουν ότι ο φόβος εδώ πέρα δεν περνάει. Να το πάρουν χαμπάρι, δεν περνάει ο φόβος. Τι θα είχες να απευθύνεις στο συγκεκριμένο άτομο που έγραψε τον τοίχο της Στρούγκα στο σύνθημα «Αντιναζί εδώ μόνο ΑΕΚ»? Σας είπα, μην με προκαλείτε να... Ίσα-ίσα, όχι μόνο δεν προκαλούμε, προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι δεν είναι μια αντιπαράθεση της Στρούγκα με την ΑΕΚ, αλλά μια συγκεκριμένη μερίδας οπαδών της ΑΕΚ. Ακριβώς. Και όχι μόνο με τη Στρούγκα, αλλά με όσους ανθρώπους υπερασπίζονται την ελευθερία λόγου. Ακριβώς. Και από την άλλη δεν θα ήθελα να ταυτίσουμε όλο τον κόσμο, όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ με αυτούς που συμπεριφέρονται με ανάλογο τρόπο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή με ρωτήσατε και πριν και για την υπόθεση του Κεντάβρου που δεν σας απάντησα. Χρήστο, μόνο λίγο επιγραμματικά γιατί πλησιάζουμε το τέλος του χρόνου. Πείτε μου, οπότε γιατί να σας πω. Πείτε μου. Να μας πεις εσύ, να κλείσεις όπως θέλεις. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας, κατά τη δική μας εκτίμηση, για την υπεράσπιση της πόλης και του Άλσους, είναι στο καλύτερο σημείο που βρέθηκε ποτέ. Πριν από 3 χρόνια, δεν γνώριζε κανένας ούτε για το ρυθμιστικό σχέδιο, ούτε για την επέλαση του κεφαλαίου στη Νέα Φιλαδέλφεια με τις διαθέσεις του κ. Μελισανίδη. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση της Νέας Φιλαδέλφειας, λόγω και της αντίστασης όχι μόνο της Στρούγκας και άλλων συλλογικότητων της περιοχής και μεμονωμένων αγωνιστών, και αγωνιστών που είναι μέσα στη Στρούγκα των ελευθεριακών συναντήσεων και όλων των δυνάμεων της πόλης. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας έχει φτάσει σε ένα σημείο που μάλλον θα ξεμπερδεύουμε πολύ σύντομα με αυτή την απόπειρα λαιλάτησης των ζώων μας, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Όσο και αν νομίζουν αυτοί ότι θα μας τρομάξουν, θα μας φοβήσουν με τη ζωή μας ή με οτιδήποτε. Θα τους επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά τους στίχους του Μενέλαου Λουντέμι που λέει ότι χρειάστηκαν 1.000.000 χρόνια για να γίνουν τα 4 πόδια 2. Μη μου ξαναζητάτε να γυρίσω πάλι στα 4. Ναι, είναι αυτονόητο αυτό για μας. Δεν μπαίνει στο συμψηφισμό με τίποτα. Με τίποτα. Με ό,τι και να μας απειλούν. Εμείς θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε στο ελάχιστο το αστικοδημοκρατικό δικαίωμα που έχει κατακτηθεί με κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, και όσο για τα υπόλοιπα που τα κατακτούμε συνέχεια με αγώνες, επιφυλασσόμαστε. Χρήστε, το φόβο να τον τρυπώσουν εκεί που αντιστοιχεί. Χρήστο, είτε και... τους και μακριά από εμάς.
Ωραία. Χρήστο και Ανδρέα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Αργοπορήσαμε, η αλήθεια είναι, να αναφερθούμε στη Στρούγκα, αλλά είναι τόσα πολλά τα θέματα που τρέχουν και τόσο περιορισμένος ο χρόνος. Επιφυλασσόμαστε να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή δύναμη, για χαρά. Καλό βράδυ. Επίσης. Σαν χτες 17 Μαρτίου του 1988 αποχωρεί από τα εγκόσμια ο μουσικός Νικόλας Άσημος. Ένα χρόνο πριν, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, αφήνει μία τελευταία επιθυμία, την οποία εμείς σήμερα δεν θα τηρήσουμε, γιατί με τραγούδι του Άσημου θα κλείσουμε και δεν το ξεχνάμε, όπως είχε δηλώσει. Είχε πει λοιπόν ο Άσημος: «Και έχω μια τελευταία επιθυμία, γιατί ένας πολέμαρχος πάντα την έχει. Αν με σκοτώσει κάποιος, γιατί δεν πρόκειται να σκοτωθώ μονάχος, ούτε να αυτοκτονήσω, όπως προσπάθησαν μερικοί να με δηλητηριάσουν πληρώνοντάς τους απατεώνες γιατρούς τους, θέλω να με ξεχάσετε όλοι και ούτε ποτέ να αναφέρετε το όνομά μου, γιατί δεν θέλω καμία στρέβλωση και καμία δολοφονία στο όνομά μου». Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή στις 11. Έως τότε τίποτα δεν τελείωσε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ούτε βήμα πίσω. Θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία.